Αυτή ναι. τη στιγμή βλέπουμε την εικόνα, βλέπουμε εδώ μία πομπή αυτοκινήτων να φτάνουν. Η Δήμητρα Ισέκη βρίσκεται εκεί να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα. Βλέπουμε λοιπόν τη μεγάλη αυτοκινητοπομπή στη λεωφόρο Τατοίου να κατευθύνεται προς το Βασιλικό Κημητήριο. Στο Λόφο Παλαιοκάστρο μιλάμε για μια πομπή 6 χιλιόμετρων, αποτελείται από 107 οχήματα που μεταφέρουν πλήθος εστεμένων και μελών βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης. Ξεκίνησαν από το Σύνταγμα και τη Βασιλή Σοφίας, πέρασαν το Χίλτον, την Κατεχάκη, την Αττική Οδό, Αθηνών Λαμίας και καταλήγουν τώρα εδώ στο Τατόι. Θα γίνει το τρισάγιο στο ναό της Αναστάσεως που βρίσκεται στο Βασιλικό Κημητήριο στο Λόφο Παλαιοκάστρο. Στη συνέχεια θα γίνει ο ενταφιασμός του εκλειπώντος. Η αστυνομία, είναι ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Τατοίου. Έχουν χωρίσει την περιοχή των παλαιών ανακτόρων σε τρεις μεγάλες κυκλικές ζώνες ασφαλείας. Στο κημητήριο βλέπουμε τώρα εδώ την νεκροφόρα με τη σωρό του τέος βασιλιά. Ακριβώς αυτό το πλάνο τώρα είδαμε. Έλα Δήμητρα. Ακριβώς, είναι όλα έτοιμα λοιπόν, κατευθύνονται στο κημητήριο, εκεί όπου θα γίνει η ταφή του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, δίπλα στους τάφους των προγόνων του. Ήταν κάτι που ο ίδιος το είχε ζητήσει, ήταν η δική του επιθυμία. Οι εργασίες λοιπόν έχουν ολοκληρωθεί, είχαν απομακρυνθεί ούτως ή άλλως όλα τα φέρτα υλικά, τα καμένα δέντρα από τις πυρκαγιές του 21. Έχουν διαμορφωθεί και δρόμοι περιμετρικά του νεκροταφείου, μονοπάτια από χαλίκια. Υπάρχουν και πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα των επισήμων. Έγινε και η τελευταία αυτοψία χθες από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μερδόνη, και από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, τον Γιώργο Άμυρα. Και είναι όλα έτοιμα για να γίνει η ταφή. Μάλιστα, του Δήμητρα. Βασιλιά Κωνσταντίνου. Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Έχουμε και τον αγαπητό, τον Ταγκαλή, σε άλλο σημείο. Αγαπητέ, ερχόμαστε και σε σένα να μας πεις αυτή τη στιγμή τι βλέπεις εσύ εκεί. Από λεπτό σε λεπτό, Μάριον, περιμένουμε την αυτοκινητοπομπή. Είναι πλήθος κόσμου εδώ, έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Ήδη η αστυνομία προετοιμάζεται, όπως μπορούμε ακούμε και από τους ασύρματους, να πω πιο συγκεκριμένα. Και από λεπτό σε λεπτό, πιστεύω θα έχουμε και ένα πλάνο για να μπορούμε να το μεταδώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε εικόνα από το Τατόι. Και έχουμε εδώ ανοίξει τη συζήτηση με τους καλεσμένους. Διέκοψα την Αγγελική Ισπανού, η οποία είχε σταθεί και στο κομμάτι έτσι, το πώς παρακολουθεί ο κόσμος και το πλήθος που μαζεύτηκε σήμερα και στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για το προσκύνημα. Αλλά και συνολικότερα, Αγγελική, έλεγες, έθιγες και μια παράμετρο για το lifestyle. Ναι, αυτό το ότι να στείνεται ένα υπερθέαμα με όρους κοσμικοπολιτικούς, ένα σοου δηλαδή, δεν μας τιμά, νομίζω, ούτε ως δημοσιογράφους, ούτε όσους πολιτικούς το κάνουν και το βλέπουν έτσι. Γιατί ο τέος βασιλιάς έχει κριθεί από την ιστορία ήδη σε ένα βαθμό. Και θεσμικά και με το δημοψήφισμα. Να μιλήσουμε για την ιστορία, αυτό έχει ενδιαφέρον, αλλά να συζητάμε για τα ρούχα που φορούν οι εγγονές, που φορούν οι νύφες κτλ. Δηλαδή, είναι, εμένα προσωπικά μου φαίνεται πολύ αποκαλυπτικό. Αγγελική, μπορούμε έτσι να το συζητήσουμε σε μια λογική ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε εμείς για το δημοψήφισμα του 1974. 50 χρόνια μετά υπάρχουν γενιές που δεν έχουν καθόλου γνώση αυτών των ιστορικών στιγμών και τα κεφάλαια της ιστορίας. Το κομμάτι το ότι αυτή τη στιγμή εδώ στην Αθήνα συγκεντρώνονται βασιλείς από όλη την Ευρώπη, που είναι ακριβώς αυτό το lifestyle το οποίο λες και το οποίο είναι ένα instagramικό, μια instagramική εικόνα και για πολλούς νέους ανθρώπους, αγνοώντας και το προηγούμενο, ίσως είναι και μια ευκαιρία μέσα από όλο αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως να υποθούν και να μάθουν και κάποια πράγματα. Το σκέφτομαι και εγώ αυτές τις τελευταίες μέρες πολύ αυτό, Αγγελική, πραγματικά. Καταρχάς, το γεγονός, Μάριον, εμείς που έχουμε παιδιά στο σχολείο, ξέρουμε πολύ καλά ότι το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ξέρουν ιστορία δεν είναι γιατί δεν διαβάζουν ιστορία, σύγχρονη ιστορία, είναι γιατί δεν τη διδάσκονται. Δεν υπάρχει, δεν διδάσκεται η ελληνική σύγχρονη ιστορία. Ναι. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε με αφορμή
το συμβολικό τέλος, πούμε, της υπόθεσης Γκλέξμπουργκ στη χώρα μας. Αλλά σίγουρα δεν είναι το dress code και τα λοιπά που θα πρέπει να μας απασχολεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, δεν θέλω κι εγώ τώρα να κάνω την γεροντοκόη. Κάτσε να δούμε λίγο τι λένε και τα διεθνή πρακτορία, έτσι, τα ξένα μέσα. Έχουμε τον Ανδρέα Τοβάγια, τον συνάδελφο, να μας δώσει έτσι από εκεί τι μαθαίνουμε. Έλα, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Ενδιαφέρον λοιπόν υπάρχει και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως υπήρξε ενδιαφέρον και για την είδηση του θανάτου, έτσι υπάρχει κάλυψη και για την σημερινή ημέρα, και σε αυτό το οποίο αναφέρονται περισσότερο έχει να κάνει με τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας τα οποία υπάρχουν από το πρωί σε όλη την Αθήνα. Υπάρχει σημαντική αναφορά για τους εκπροσώπους των βασιλικών οικογενειών που έχουν φτάσει, να υπενθυμίσουμε ότι περίπου από 11 κράτη εκπροσωπούνται, όπως επίσης υπάρχει αναφορά και για τους συγκεντρωμένους οι οποίοι από το πρωί έφτασαν στη Μητρόπολη. Μεγάλα μέσα ενημέρωση όπως το Associated Press, το Reuters κάνουν αναφορά, ενώ αυτήν την ώρα μπορούμε να πούμε ότι και μεγάλα μέσα ενημέρωση όπως Independent μεταδίδουν live το τι θα συμβεί εντός λίγων λεπτών με την ταφή στο Τατόι. Μάλιστα, Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μπορώ να έχω και έχω το Γιάννη Τορίγο ξανά για ρεπορτάζ από το σημείο που βρίσκεται. Έλα, Γιάννη. Όπως βλέπουμε, Μάριον, από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε στην κεντρική είσοδο για να μπουν μέσα στα πρώην βασιλικά ανάκτορα η νεκροφόρα, το όχημα που μεταφέρει την σωρό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Βλέπουμε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι η αυτοκινητοπομπή, η μεγάλη αυτοκινητοπομπή πολλών χιλιόμετρων. Γιάννη, εσύ βρίσκεσαι κοντά στην είσοδο. Δώσ' μας λίγο το δικό σου στίγμα για να καταλάβω, γιατί είστε 3-4 ακροβολισμένοι εκεί. Είμαστε ακριβώς στην κεντρική είσοδο, από όπου μπαίνουν επί της ουσίας μέσα αυτήν την στιγμή. Βλέπουμε εδώ πέρα τα περιπολικά, την συνοδεία που μεταφέρει την σωρό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Βλέπουμε αρκετά αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται αυτή την ώρα στην είσοδο των πρώην βασιλικών κτημάτων. Βλέπουμε εδώ πέρα τους ιερείς και εδώ μπροστά μας αυτή τη στιγμή περνάει το φέρετρο με τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Βλέπουμε την μεγάλη πομπή, από πίσω ακολουθούν το όχημα με την οικογένειά του. Βλέπουμε το πλήθος εδώ να χειροκροτεί που περιμένει εδώ ώρες από το πρωί για να ποτίσει με φόρο τιμής την σωρό του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Βλέπουμε τα βανάκια, ήταν εκατοντάδες, πάνω περισσότερα από 100, τα οποία μεταφέρουν οικογένειες από όλη την Ευρώπη, βασιλικών, βασιλικές οικογένειες, αλλά και εστεμένους από όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε εδώ πέρα την μεγάλη πομπή. Είναι τώρα μια διαδικασία, τουλάχιστον 5 λεπτά θα χρειαστούν για να ανέβουν στον λόφο του Παλαιοκάστρου. Βλέπουμε εδώ πέρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους ακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της πομπής, από όταν ξεκίνησαν από την Μητρόπολη Αθηνών. Από εδώ λοιπόν μπαίνουν στα πρώην βασιλικά ανάκτορα και ανεβαίνουν προς τον λόφο Παλαιοκάστρου, όπου εκεί στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως θα γίνει το τρισάγιο στη μνήμη του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ταφή του δίπλα ακριβώς από τους προγόνους του και τους γονείς του. Γιάννη, έχει ολοκληρωθεί όλη η ετοιμασία εκεί του χώρου? Είδαμε τις εντατικές εργασίες που έγιναν τα τελευταία 24 ώρα, τις δεντροφυτεύσεις, τους δρόμους που έπρεπε με έναν τρόπο να όλο το περιβάλλον εκεί και να οριοθετηθούν οι δρόμοι και να εφερπιστεί όλο το περιβάλλον εκεί. Αυτά ολοκληρώθηκαν, επιθεωρήθηκαν και τελευταία φορά σήμερα το πρωί. Οπότε σήμερα υποδέχονται τους επίσημους καλεσμένους. Ναι.
αν μου επιτρέπεις, ένας αγώνας δρόμου από χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο σημείο μέσα στα πρώην βασιλικά ανάκτορα βρίσκονταν και η Λίνα Μενδών, υπουργός πολιτισμού, αλλά και ο κύριος Αμυράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος, ο οποίος από νωρίς το πρωί χθες και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας παρέμειναν εδώ για να είναι όλα έτοιμα, επέβλεπαν τις εργασίες. Στήθηκε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να είναι όλα έτοιμα με δενδροφυτεύσεις, έριξαν χαλίκια έτσι ώστε να μπορούν να περάσουν από εκεί οι υψηλοί προσκεκλημένοι. Σε σημεία άνοιξαν δρόμους και βεβαίως από την μεγάλη καταστροφή, από τις φωτιές της Βαριμπόμπης, προσπάθησαν να μεταφέρουν κορμούς που έκλειναν, σημεία από όπου θα περάσουν αυτή τη στιγμή, από όπου περνούν βασικά οι υψηλοί προσκεκλημένοι και που οδηγούν επί της ουσίας στην τελευταία του κατοικία, τον τέο βασιλιά Κωνσταντίνο. Παρ' όλα αυτά, δεξιά και αριστερά από τον δρόμο θα δουν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή λόγω της φωτιάς. Ήταν αδύνατο να μεταφερθούν όλοι οι σωροί των κορμών ακριβώς. Αλλά είναι μεγάλη αυτή η πομπή έτσι όπως την παρακολουθούμε αυτή την ώρα, Γιάννη. Είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία καταφθάνουν εκεί. Είναι περισσότερα από 100 τα οχήματα, Μάριον, που οδηγούν τον τέος, τον βασιλιά τέος Κωνσταντίνο, τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο στην τελευταία του κατοικία. Είναι οικογένειες εστεμένων, περίπου 200 καλεσμένοι, όπως μαθαίνουμε, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα μαύρα βανάκια, ιδιωτικά αυτοκίνητα, τα οποία τους βάζουν, φέρουν μέσα στα πρώην βασιλικά ανάκτορα και τους οδηγούν στον λόφο Παλαιοκάστρου, που είναι ακριβώς απέναντι, περίπου στο 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για να ακολουθήσει το τρισάγιο και αμέσως μετά η ταφή. Σε ευχαριστώ πολύ. Κρατάμε την εικόνα ζωντανά. Επανέρχομαι και στον κύριο Σωτηρέλη και στην Αγγελική την Σπανού, βλέποντας εδώ την εικόνα από την τελευταία πράξη. Θέλω λίγο, έτσι, επειδή το ανέφερες κιόλας, Αγγελική, αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή που μέσα από αυτό τον θάνατο και την κηδεία επανερχόμαστε στα κεφάλαια της ιστορίας της χώρας, που κάποιοι βέβαια πάντα τα ερμηνεύουν με τον ένα τρόπο, άλλοι τον ερμηνεύουν με έναν άλλο τρόπο. Το σίγουρο είναι, κύριε Σαρικώστα, που σας έχω εδώ κοντά μου σήμερα, ότι ο Κωνσταντίνος δεν κλήθηκε να αντιμετωπίσει και εύκολα γεγονότα. Δηλαδή ήταν σε μια πολυτάραχη περίοδο. Αυτό είναι γεγονός. Βέβαια, τον ακούμε τον ίδιο ή και τους οικείους του και τώρα και στον επικίδιο να λέει ότι προσπάθησε, είπε ο πρωτοτοκός του γιος ο Παύλος, να αντισταθεί σε όλο αυτό το που συνέβη στη χώρα με τους πραξικοπηματίες και τη Χούντα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν δικό σας υλικό από οικογενειακές στιγμές που δείχνουν έναν εναγκαλισμό με τους χουντικούς, να το πω έτσι. Δηλαδή μπορείτε να μας δώσετε, και να μην σας ευνηδιάσω επάνω, τη φωτογραφία αυτή από τα βαφτίσια του διαδόχου Παύλου τότε, όπου ο Κωνσταντίνος και κρατά την Αλεξία στα χέρια του και είναι εδώ περιτριγυρισμένος από τη χουντική κυβέρνηση. Επόμενο ήταν. Ναι. Ήταν επόμενο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απουσιάζει η Χούντα από ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Ναι, με πλατιά χαμόγελα, για δική της προβολή, όλα συνέβαιναν. Γιατί ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να δει. Δεν θα μπορούσε να τους πει να μην έρθουν. Mm. Αυτό υποψιάζομαι. Αλλά υπήρχαν άλλα στιγμιότυπα, όπως τον έχω φωτογραφίσει στο αεροδρόμιο να μιλάει με τον πρώτο πρωθυπουργό της Χούντας. Με συγχωρείτε, κύριε Σαρικώστα, τώρα μας δίνουν ξανά την εικόνα από το Τατόι. Βλέπουμε τώρα τους ιεράρχες που καταφθάνουν εκεί στο Τατόι, στο λόφο του Παλαιοκάστρου, για το ναό της Αναστάσεως, όπου εκεί θα τελεστεί η Τρισάγιο, τώρα που έφτασε η σωρός του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Λοιπόν, μου λέγατε, κύριε Σαρικώστα, ότι... Ναι, υπό το αυστηρό βλέμμα του Πατακού. Θέλω να πω ότι πάντα παρακολουθείτον και πάντα ήταν σε στενό, στενά βλέμματα της Χούντας. Mm-hmm. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι η μόνη, η μεγαλύτερη, ας το πω, κακή στιγμή του Κωνσταντίνου ήταν ότι αποφάσισε να τους ορκίσει.
Εγώ διερωτώ με, δηλαδή, τι θα του έκαναν αν δεν πήγαινε να του ορκίσει. Θα τον σκότωναν, όχι βέβαια. Μπορεί να τον φυλακιζόταν, μπορεί να το έκανε οτιδήποτε. Αλλά δεν θα τον σκότωναν. Θα ήταν το χειρότερο για τη Χούντα. Κύριε Σωδηρέλη, τι λέτε τώρα. Αν να μιλήσουμε ιστορικά, πρέπει να ξεκινήσουμε από πολύ πριν πάντως. Ελάτε, κύριε Σωδηρέλη, ναι, για πείτε μας τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι η κατάλληλη μέρα για να κάνουμε αυτή την αποτίμηση τη σύντομη βασιλεία του Κωνσταντίνου, αλλά έχει και τη σημασία του. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο από τον σχολιασμό αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το ότι βλέπουμε το lifestyle τώρα και βλέπουμε τις βασιλικές οικογένειες που έρχονται είναι γιατί αυτό απέμεινε στις βασιλικές οικογένειες. Αυτές είναι όλες ιστορικά πολυθώματα τα οποία κατ' οικονομίαν μόνο μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Στην πραγματικότητα υπήρχαν παντού στην Ευρώπη παλιότερα μοναρχίες, αλλά οι μονάρχες που έμεναν είναι αυτοί που αποδέχθηκαν να κρατήσουν απλώς το στέμα χάνοντας την εξουσία τους. Εννοείται, εννοείται χωρίς να παρεμβαίνουν, κύριε Σωτηρέλη. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Αυτές οι μοναρχίες μόνο επιβίωσαν στην Ευρώπη για λόγους παραδοσιακούς. Κακώς βέβαια επιβίωσαν, διότι όπως σας είπα, δεν είναι συμβατή η μοναρχία με ένα δημοκρατικό πολίτευμα, γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα απαιτεί αιρετούς άρχοντες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι μονάρχες που έμειναν δεν έχουν καμία απολύτως αρμοδιότητα πλέον. Έτσι. Μιλάμε γι' αυτό. Γι' αυτό και περιορίζονται στο lifestyle. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρόλο της μοναρχίας στην Ελλάδα, θέλω να τονίσω το εξής πριν μιλήσω για τον Κωνσταντίνο. Η μοναρχία στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε καλά με τον Όθωνα. Ο Όθωνας ήταν ένας πολύ προβληματικός βασιλιάς και καλώς έγινε η εξουσία του με επανάσταση. Στη συνέχεια όμως, ο πρώτος βασιλιάς αυτής της δυναστείας, ο Γιώργιος, ήταν ένας καλός βασιλιάς, ο οποίος κυβέρνησε μάλιστα σχεδόν μισό αιώνα. Εκείνο που άλλαξε την εικόνα της βασιλείας ήταν δυστυχώς η δολοφονία του. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι αν ο Γιώργιος δεν είχε δολοφονηθεί, η εξέλιξη και της μοναρχίας ενδεχομένως, αλλά κυρίως της χώρας, θα ήταν διαφορετική. Η μοναρχία από τότε και μετά, δια του Κωνσταντίνου του Πρώτου, έφερε τεράστια δεινά στη χώρα. Ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος ήταν ολετήρας, καταστροφέας του έθνους, πραγματικά, και όλοι οι άλλοι μονάρχες κινήθηκαν σε ένα πλαίσιο προβληματικό. Συνυπήρξαν με δικτατορίες όπως με τον Μεταξά, με ημιδημοκρατικά καθεστώτα, παρενέβαιναν. Αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο που δυστυχώς και αυτός, πέθανε πολύ νωρίς με δάγκωμα πυθίκου και δεν προλάβαμε να δούμε ναι. Πώς μπορούσε να κυβερνήσει, να ασκήσει τα καθήκοντά του. Όλοι οι άλλοι, με τον ένα τον άλλο τρόπο, ήταν προβληματικοί και είχαν διαπαιδαγωγηθεί στη λογική του Κωνσταντίνου του Πρώτου. Κύριε Σωτηρέλη, ο λαός αποδέχτηκε ποτέ ουσιαστικά τους βασιλείς, γιατί ήταν εισαγόμενοι βασιλείς για την Ελλάδα. Πέρα από το ότι ήταν εισαγόμενοι, κοιτάξτε, υπήρξε ένας διχασμός. Στην περίοδο του διχασμού, ένα μέρος του λαού προφανώς τους αποδέχτηκε. Ναι. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δεν τους αποδέχτηκε. Γι' αυτό ακριβώς ήταν και τόσο σκληρός ο διχασμός και ήταν κάθετος στην ελληνική κοινωνία και προκάλεσε τόσα δεινά. Θέλω μισό λεπτό, αλλά κύριε Σωτηρέλη, να ρωτήσω τον κύριο Σαρικώστα. Εσείς ζήσατε και το δημοψήφισμα το 1974. Βεβαίως. Από εκείνες τις στιγμές που έφτασε ένα 70% που αποφάσισε πλέον αβασίλευτη η δημοκρατία. Είχε ένα 30% υπέρ. Είχε ένα 30% υπέρ. Μπορώ να σας παρατηρήσω κάτι. Ναι. Ότι ήταν το μόνο γνήσιο δημοψήφισμα για τη βασιλεία. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμα, το 35 και μετά τον πόλεμο, τα οποία ήταν νόθα δημοψηφίσματα. Με νόθα δημοψηφίσματα δηλαδή επιβλήθηκαν οι βασιλείς στη συνέχεια, αφότου έγινε η έξωση του βασιλιά Κωνσταντίνου και η αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1924. Επομένως, ο Κωνσταντίνος, ο εκλοιπών, ο έκτοτος βασιλιάς, διαπαιδαγωγήθηκε δυστυχώς σε μια τέτοια λογική παρεμβάσεων, γιατί και η Φρυδερίκη παρενέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον επέβαλε η Φρυδερίκη. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο διότι, και από διότι προσέξτε, μετά τον θάνατο του Παπάγου, η ΕΡΕ είχε διαλέξει άλλον, τον Στέφανο Στεφανόπουλο, και επέβαλε ως πρωθυπουργό το παλάτι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όμως μετά και αυτός υπέστη τις παρεμβάσεις και γι' αυτό ήθελε να κάνει συνταγματική αναθεώρηση του 63 τη λεγόμενη βαθιά τομή. Μετά έχασε την εξουσία και όταν πια τα πράγματα έδειξαν να ξεφεύγουν από το ασφικτικό πλαίσιο που υπήρχε στη μετεμφυλιακή περίοδο
της καχεκτικής δημοκρατίας, όπως την έχει αποκαλέσει εύστοχα ο συνάδελφος ο αείμνηστος Ηλίας Νικολακόπουλος, τότε παρενέβη το στέμα, η παρέμβαση του στέματος. Δεν αφορούσε μόνο τη δικτατορία. Να ολοκληρώσουμε εδώ, κύριε Σωτηρέλη. Θα ήθελα λίγο πριν να κλείσουμε και το σχόλιο της Αγγελικής Σπανού. Ένα λεπτό λίγο να τελειώσω μια στιγμή. Απλώς με πιέζει ο χρόνος, λοιπόν, κύριε Σωτηρέλη, γιατί πρέπει να παραδώσουμε, θα συνεχίσει και με άλλη έκτακτη εκπομπή εδώ απλώς, το κανάλι. Απλώς να κλείσω τη φράση μου τουλάχιστον. Βεβαίως, βεβαίως. Ότι η παρέμβαση του στέματος ήταν πρώτον σε σχέση με την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ουσιαστικά συνέβαλε στο πραξικόπημα ο βασιλιάς, υπονομεύοντας το κοινοβουλευτικό πολίτευμα αρκετά, αρχικά, και στη συνέχεια προετοιμάζοντας ο ίδιος δικτατορία των στρατηγών, την οποία δεν πρόλαβε, διότι τον πρόλαβαν οι συνταγματάρχες. Και έτσι εκόν άκον συντάχθηκε και μαζί του, μέχρι όταν αποφάσισε να διαφορτηθεί.